Αλλά τώρα στο θέμα των συντάξεων επιμένω ότι πρέπει να καταργηθούν όλες οι συντάξεις Προέδρων Δημοκρατίας, Πρωθυπουργών, Υπουργών, Βουλευτών, Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Αντιδημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών, όλων. Στο δημόσιο πάμε να υπηρετήσουμε, δεν πάμε για να οικονομήσουμε. Αυτή είναι η θέση μου. Ό,τι θέλετε ψηφίστε. Θέλετε να συνεχίσετε να πληρώνει ο λαός όλους αυτούς, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε όλους αυτούς. Είναι πολύ απλό. Εδώ πάμε σε μια σύγκρουση της Ένωσης Κεντρών με κατεστημένες αντιλήψεις. Είναι κατεστημένες αντιλήψεις αυτές, η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, είναι το κατεστημένο. Αλλά αυτοί πίνουν το αίμα το κοσμάκι. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε για την νεολαία τα θεμέλια μιας νέας Ελλάδος. Να μην όταν φτάσετε στη δική μου ηλικία, εσείς οι νέοι, να μην είστε το ίδιο απογοητευμένοι όπως είναι η δική μου γενιά. Η δική μου γενιά αγωνίστηκε τσάμπα. Κυριολεκτικά τσάμπα. Κάναμε τον ανένδοτο αγώνα του Γεωργίου Παπανδρέου, κάναμε τον αγώνα 15% για την παιδεία, αγωνιστήκαμε κατά της δικτατορίας του Παπαδόπουλου και μετά γυρίσαν το 1974 ξανά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες, οι Παπανδρέιδες, γυρίσαν οι ίδιοι και οι ίδιοι άρχισαν να μας πίνουν το αίμα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τι πετύχαμε? Πέστε μου τι πετύχαμε. Θα μου πείτε, τους θέλει ο λαός. Μα τι τους θέλει ο λαός, πού τους θέλει ο λαός. Απλά είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εκλογές. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εκλογές είναι οι δικοί τους φίλοι οι δημοσιογράφοι, οι δικοί τους φίλοι οι καναλάρχες, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι δικές τους επιχρήμαση, όλα δικά τους, εμφανίζονται όλη την ώρα στα κανάλια. Πώς θα μπορέσει ένα νέο κόμμα να συγκρουστεί? Πέστε μου, πώς θα μπορέσει να συγκρουστεί ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ? Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινούργιο κόμμα. Κατ' ουσίαν είναι η μετάλλαξη του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Ο δικοματισμός εδώ και 50 χρόνια κρατεί γερά. Πρώτα ήταν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Ξεφτυλίστηκε το ΠΑΣΟΚ με το κόψιμο μισθών και συντάξεων που έκανε ο Βενιζέλος εκεί με το Σαμαρά, ξεφτυλίστηκε το ΠΑΣΟΚ και έφυγε ο κόσμος, ο ίδιος κόσμος του ΠΑΣΟΚ και πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινούργιο κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο λειτουργήσε σαν συγκοινωνούντα δοχεία των απογοητευμένων και προδομένων ΠΑΣΟΚΖΙΔΟΝ.